Λοιπόν, πλούσια δράση αναπτύσσει το άλμα ζωής, όχι βέβαια μόνο τον Οκτώβριο, όλο το χρόνο. Όμως αυτό το μήνα εντείνετε τις προσπάθειές σας να ευαισθητοποιήσετε τις γυναίκες. Είχαμε και δωρεάν εξετάσεις πριν από λίγες ημέρες που μπορούσαν να κάνουν οι γυναίκες στην Πάτρα για τον καρκίνο του μαστού. Για πείτε μας λίγα λόγια για το τι ακριβώς μας ετοιμάζετε. Ναι, η προηγούμενη εβδομάδα είναι αυτή η φωτογραφία. Αυτό είναι από τη γέφυρα που βλέπουμε πριν από 3 χρόνια. Τώρα εφέτος θα κάνουμε το Pink the City. Θα βάψουμε ροζ την πόλη της Πάτρας. Πριν από 3 χρόνια είχαμε βάψει την γέφυρα. Πέρσι βάψαμε το λιμάνι. Και φέτος θα βάψουμε την πόλη της Πάτρας. Καλούμε λοιπόν την Κυριακή στις 25 Οκτωβρίου, ώρα 10:30, όλο τον κόσμο, όλο τον πληθυσμό, όχι μόνο τις γυναίκες, γιατί νομίζουν ότι είναι γυναικεία υπόθεση ο καρκίνος του μαστού, και τους άντρες και τα παιδιά. Γιατί όταν νοσεί η μάνα, νοσεί η οικογένεια. Όταν νοσεί η σύζυγος, είναι και ο σύζυγος δίπλα και συμμετέχει στην αρρώστια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι νοσεί η οικογένεια και είναι γιορτή για όλους. Έτσι, για μικρούς, λοιπόν, μεγάλους. Έτσι λοιπόν γίνεται αυτή η κινητοποίηση. Ουσιαστικά διοργανώνεται έναν περίπατο ενάντια στον καρκίνο. Υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε τον σύλλογο μέσα από αυτή τη δράση, πέρα από το μήνυμα βέβαια που περνάει? Είναι ένας περίπατος ζωής. Είναι ένας περίπατος από το φως στο σκοτάδι, από την απεσιοδοξία στην αισιοδοξία. Οι γυναίκες που αποτελείται ο Σύλλογος Άλμα Ζωής είναι γυναίκες που έχουν περάσει τον καρκίνο του μαστού. Οπότε καταλαβαίνετε, με τον καλύτερο τρόπο δείχνουν ότι η αρρώστια δεν είναι θάνατος, είναι και ζωή και ίσως καλύτερη από την προηγούμενη. Εμείς θέλουμε να έρθει ο κόσμος να αφιερώσει 2 καφέδες δικούς του, το 5 ευρώ που είναι η συμμετοχή. Αυτή είναι η υποχρέωσή του, 5 ευρώ για τη συμμετοχή του στο περπάτημα και στα happening που θα ακολουθήσουν. Και εμείς δίνουμε δώρο το ροζ μπλουζάκι, που είναι αντίστοιχο με αυτό που βλέπετε στην εικόνα σας της γέφυρας, μόνο που εφέτος έχει την πόλη της Πάτρας. Αν μπορούν να δουν εδώ έτσι μια μικρή αφίσα στο φυλάδιό μας, είναι η πόλη της Πάτρας. Είναι χαρακτηριστικά κτίρια της πόλης της Πάτρας. Μάλιστα. Λοιπόν. Μένει λοιπόν και κάτι για να το θυμάται κανένας, καμιές, να το θυμούνται οι γυναίκες, μήπως και δεν ξεχάσουν τις εξετάσεις τους. Αλήθεια, πώς πήγαν οι εξετάσεις που διοργανώσατε την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρξε απήχηση? Πήγανε πάρα πολύ καλά και άλλες μέρες αν είχαμε, άλλο τόσο κόσμος θα υπήρχε. Να ξέρετε ότι ήδη βγαίνει ο κόσμος και εκτός ότι βγαίνει, δυστυχώς οι περισσότεροι είναι ανασφάλιστοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι βάλσαμο για τις γυναίκες που λέμε για πρόληψη έγκαιρη διάγνωση και δεν έχουν τα απαιτούμενα, δεν έχουν το βιβλιάριο για να πάνε και να κάνουν τη μαστογραφία τους. Περάσανε από το περίπτερο του άλματος στην πλατεία Γεωργίου 267 γυναίκες, παραπέφθησαν 75 μαστογραφίες και αν δεν απατάμε γύρω στους 17 υπέρηχους. Όλα αυτά ήταν δωρεάν φυσικά, γιατί τα είχαμε και εμείς δωρεάν από τα διαγνωστικά κέντρα της πόλης που ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγκριτοι γιατροί κάναν ψηλάφιση και εκλείσαμε με την καθιερωμένη αλυσίδα ζωής. Ήρθε ο κόσμος, συγκινήθηκε ο κόσμος, μας έδωσε τα καλύτερα ο κόσμος. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μην κλάψει άλλη γυναίκα και να μάθουν να βάλουν την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση στη ζωή τους. Ξέρουμε ότι η πρόληψη φέρνει την έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη διάγνωση είναι η ίαση 99%, γιατί ό,τι πιαστεί στην αρχή είναι η άσημο.
Ξέρουμε και από την πορεία μας στο σύλλογο ότι οι γυναίκες δεν πάνε από φόβο. Από φόβο, ναι. Γιατί φοβούνται. Από φόβο. Γιατί φοβούνται μήπως βρούνε κάτι, μήπως πιάσουν κάτι. Να ξέρουν ότι κάνοντας τη μαστογραφία δεν πιάνουν κάτι, επιβεβαιώνουν την υγεία τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι περισσότερες γι' αυτό αποφεύγουν την εξέταση. Φοβούνται μήπως και προκύψει κάτι, οπότε καλύτερα να μην γνωρίζουν το πρόβλημα ή έτσι πιστεύουν. Το ξέρω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να ξέρουν όμως ότι την κρίση της αρρώστιας, εάν τύχουν να αρρωστήσουν, θα την περάσουν. Αλλά να ξέρουν ότι έχουν ανθρώπους δίπλα τους που έχουν περάσει πριν από αυτές. Γιατί όταν εμείς, εγώ αρρώστησα πριν 18 χρόνια, δεν είχα κανέναν. Δεν είχα κανένα σύλλογο εκτός από τον άντρα μου, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι ο σύλλογος Άλμα Ζωής. Όλα τα προγράμματα που παρέχει είναι δωρεάν, το έχω ξαναπεί. Αρκεί να χτυπήσουν την πόρτα και να σηκώσουν το τηλέφωνο του συλλόγου. Υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη και από επαγγελματία ψυχολόγο και από επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό, και υπάρχει και υποστήριξη από γυναίκα σε γυναίκα που έχει περάσει την εμπειρία. Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό θέλουμε, και καλούμε τον κόσμο της Πάτρας και της περιφέρειας, καλούμε και τη Ζάκυνθο που μας κοιτάει, να έρθει να κάνει ένα ταξίδι στην Πάτρα. Ο καιρός, μην τον φοβηθεί, θα είναι καλός, γιατί ο καιρός, ο Θεός δεν μας αφήνει, εμάς δεν μας έχει αφήσει την αρρώστια, οπότε καταλαβαίνετε δεν θα μας αφήσει να κάνουμε και τον περίπατο για να απομυθοποιήσουμε τον καρκίνο. Να έρθουν να περπατήσουν μαζί μας σε ένα περίπατο χαράς, ζωής και αισιοδοξίας. Και κυρία Κολυπέρα, να κλείσουμε με ακόμα μία δράση που ετοιμάζεται για το Σάββατο. Φωταγωγείται ροζ στο Θέατρο Πόλων. Βέβαια, παρόμοιες δράσεις φωταγώγησης σε χρώμα ροζ των κτηρίων νομίζω είναι σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Είναι παγκόσμια. Παγκόσμια. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκοσμίως. Mm-hmm. Ο μήνας Οκτώβρης αφιερωμένος παγκοσμίως στην εκστρατεία για τον καρκίνο του μαστού. Έχει φωταγωγηθεί ο πύργος του Άιφελ, το κοινοβούλιο της Βιέννης, το κοινοβούλιο της Ελλάδας προχτές, το δικό μας, και προχτές φωταγωγήθηκε και το Χίλτον. Εμείς καταφέραμε φέτος και θα τα καταφέρουμε, και ευχαριστούμε το Δήμο της Πάτρας που είναι δίπλα μας, να φωταγωγήσουμε το Δημοτικό Θέατρο της πόλης μας. Ένα σύμβολο για την πόλη, ένα σύμβολο λοιπόν ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Περιμένουμε λοιπόν το Σαββάτο, 24 του μήνα, μία μέρα πριν από τη δράση του Pink the City, να κατεβούν στην πλατεία Γεωργίου, 8 η ώρα, να φωταγωγήσουμε συμβολικά το Δημοτικό Θέατρο Ροζ. Και θα παραμείνει Σαββάτο και Κυριακή.